Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαριάννα Μαρμαρά και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 5. Με το Προεδρείο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τους διοικητές των 4 συστημικών τραπεζών και το Οικονομικό Επιτελείο, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την πλευρά της Αλφα Μπανκ ο Γιάννης Κωστόπουλος, της Εθνικής ο Γιώργος Ζανιάς, της Eurobank ο Χρήστος Μεγάλου και της Τράπεζας Πειραιώς ο Μιχάλης Σάλλας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι τράπεζες θα πρέπει να συμβάλλουν οριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστούν οι προϋποθέσεις για μείωση των επιτοκίων για την ανακούφιση των δανειοληπτών. Οι τραπεζίτες με τη σειρά τους ζήτησαν η διοργάνωση του τραπεζικού συστήματος να γίνει με σταθερά βήματα. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται η χώρα από το πρωί της Δευτέρας, με την εβδομάδα να προβλέπεται καυτή. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στα κάγκελα. Η δικοματική επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες στην κυβερνητική πλειοψηφία κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble καταφτάνει στην πρωτεύουσα. Οι Δήμοι βρίσκονται επί ποδός για τις απολύσεις και από σήμερα μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας έως και την Τετάρτη. Δημοτικοί αστυνομικοί έχουν συγκεντρωθεί νωρίτερα το πρωί έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη λεωφόρο Συγκρού, όπου πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη παρουσία υπουργών, ενώ τώρα είναι στο Σύνταγμα. ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία για τις 16 Ιουλίου και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 11.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν την Τρίτη και την Τετάρτη τα νοσοκομεία, οι μονάδες πρόνοιας και το ΕΚΑΒ, ενώ η χώρα θα μείνει χωρίς τρένα και προαστιακό την Τρίτη. Αναλυτικά όλο το απεργιακό δελτίο στο zoogla.gr. Να καταψηφίσει επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε σήμερα η Δημοκρατική Αριστερά στη διάρκεια κοινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Σε ανακοίνωσή της, η Δημάρ επισημαίνει την αδυναμία της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί με επιτυχία με την Τρόικα, ώστε να αποφύγει μέτρα που δεν έχουν σχέση με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Μέτρα που δεν προβλέπονται από τη μνημονιακή δέσμευση, τουλάχιστον με αυτή την επαχθή και βίαιη μορφή, και αποτελούν οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα συμφωνηθέντα από προηγούμενη διαπραγμάτευση. Οι οριζόντιες απολύσεις, η υπέρβαση της κινητικότητας, η απουσία αξιολόγησης στο δημόσιο δεν συνιστούν με τα ρυθμιστικές πράξεις, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Όσον αφορά τα φορολογικά, η Δημοκρατική Αριστερά επισημαίνει την ανάγκη ενός συνολικού σχεδίου για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, όπως είχε δεσμευτεί με την επιλογή της η τρικομματική κυβέρνηση αμέσως μετά τις περσινές εκλογές. Υποτονικά κινείται από το πρωί η αγορά κατά την πρώτη μέρα των θερινών εκπτώσεων. Αν και οι καταστηματάρχες ήλπιζαν σε αύξηση του τζίρου, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη περίοδο λόγω και της τουριστικής κίνησης, οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερως διστακτικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κέντρο της Αθήνας, όπου παραδοσιακά την περίοδο των εκπτώσεων πλημμυρίζει από καταναλωτές. Σήμερα η εικόνα που αντίκρισε το zoogla.gr ήταν άδεια μαγαζιά και ελάχιστοι που κατέβηκαν στο κέντρο να ψωνίσουν. Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα μίλησε με καταστηματάρχες, οι οποίοι τόνισαν πως ουσιαστικά για αυτούς οι εκπτώσεις ξεκινούν την άλλη εβδομάδα, καθώς από αύριο στην Αθήνα προγραμματίζονται αλλεπάλληλες διαδηλώσεις που αποτρέπουν τους καταναλωτές από τις αγορές τους. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές που βρέθηκαν σήμερα στο κέντρο δήλωσαν στην κάμερα της Ζούγκλας πως περιορίστηκαν μόνο στο window shopping και δεν πραγματοποίησαν καμία αγορά, καθώς ο οικογενειακός κορβανάς είναι άδειος. Κάποιοι αγόρασαν τα απολύτως απαραίτητα και αναμένουν περαιτέρω πτώση των τιμών, καθώς όπως είπαν οι εκπτώσεις είναι πλασματικές. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά της υπηρετικής χώρας θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, περιμένουμε για την Τρίτη, 16 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα από τη Zoogla.gr. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.